φτιάξουμε μία τούρτα υπερπαραγωγή. Μία καλοκαιρινή τούρτα με raspberries. Μόλις με τρεις απλές συνταγές θα συνθέσουμε την απόλυτη καλοκαιρινή τούρτα. Οπότε πάμε να δούμε τα υλικά μας. Για την τούρτα raspberries θα χρειαστούμε: για το κουλί raspberry, 150 γραμμάρια raspberries και 75 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική. Για το παντεσπάνι θα χρειαστούμε 10 αυγά, 170 γραμμάρια ζάχαρη κρυσταλλική, 2 πρέζες σαλάτι, 1 κουταλάκι του γλυκού, εκχύλισμα βανίλιας, ξύσμα από ένα λεμόνι, χυμό από μισό λεμόνι και 80 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις. Για τη βουτυρόκρεμα θα χρειαστούμε 300 γραμμάρια βούτυρο σε θερμοκρασία δωματίου και 200 γραμμάρια ζάχαρη άχνη. Για τη σύνθεση θα χρειαστούμε 200 γραμμάρια φρέσκα μούρα, φράουλες και blackberries. Για το σερβίρισμα θα χρειαστούμε φρέσκα μούρα και φύλλα δυόσμου. Έχουμε να φτιάξουμε τρεις συνταγές. Η πρώτη είναι παντεσπάνι, η δεύτερη είναι ένα κουλί raspberries και η τρίτη είναι μία βουτυρόκρεμα. Το κουλί raspberries και η βουτυρόκρεμα ουσιαστικά είναι δύο υλικά το ένα και δύο υλικά το άλλο. Οπότε πάμε να φτιάξουμε πρώτα το κουλί, επειδή πρέπει να το κρυώσουμε οπωσδήποτε πριν φτιάξουμε την τούρτα μας. Λοιπόν, έχω κατεψυγμένα raspberries, θα τα ρίξω ένα τηγανάκι, θα προσθέσω τη ζάχαρη και βάζουμε έτσι όπως είναι το τηγανάκι πάνω στη φωτιά και θα σιγοβράσουμε για περίπου 3-4 λεπτάκια μέχρι που να λιώσει η ζάχαρη και μετά θα χτυπήσουμε στο blender. Στην περίπτωση που δεν θέλετε να κάνετε αυτή τη διαδικασία, μία έτοιμη μαρμελάδα raspberries ή φρούτα του δάσους ή φράουλα μας κάνει μια χαρά. Απλά αυτός ο τρόπος είναι πολύ πιο οικονομικός. Έχω κάνει κάτι δύσκολο τώρα? Όχι. Okay. Λοιπόν, το κουλί μας έχει δρομολογηθεί, γίνεται μια χαρά. Οπότε πάμε να ετοιμάσουμε το παντεσπάνι μας. Γιατί και το παντεσπάνι πρέπει να κρυώσει πριν θέσουμε την τούρτα μας. Πάμε με τον δύσκολο τρόπο. Που ο δύσκολος τρόπος έχει ουσιαστικά χωρισμένα τα σπράδια με τους κρόκους και θα φρατέψουμε το κάθε ένα ξεχωριστά. Εντάξει, λοιπόν, πρώτα απ' όλα ξεκινάμε με τα σπράδια μας. Ρίχνουμε τα σπράδια μαζί με τη μισή ζάχαρη μέσα στον κάδο του μίξερ. Εδώ. Τι άλλο πρέπει να προσθέσουμε πάντα μαζί με τα σπράδια? Αυτό είναι. Λίγο αλατάκι και αφαρτεύουμε πολύ καλά μέχρι που να γίνει μαρέκα. Λοιπόν, σταμάτα, μια χαρά. Λοιπόν, πρώτα χτυπάμε πάντα τα σπράδια και όχι τον κρόκο, γιατί άμα χτυπήσουμε πρώτα τον κρόκο και μετά πάμε να χτυπήσουμε στο ίδιο μπολ τα σπράδια μας, δεν θα φρατέψουν ποτέ. Και στο ίδιο μπολ, ξαναβάζω το μίξερ πάνω, θα ρίξω τι? Τους κρόκους. Ρίχνω τους κρόκους με την υπόλοιπη ζάχαρη και τη βανίλια και το ξύσμα από το λεμόνι. Τώρα, πριν χτυπήσω τους κρόκους, πάμε να αφαιρέσουμε το κουλί από τη φωτιά. Κοιτάξτε, εδώ πήρε μία βράση. Είναι τέλειο. Μπορείτε να το χτυπήσετε στο blender να το κάνετε πιο smooth. Μπορείτε να το αφήσετε και έτσι. Τι θέλετε. Έτσι, λίγο πιο ρουστικ. Θα έχει και μέσα κομματάκια ουσιαστικά η βουτυρόκρεμα από τα raspberries. Οπότε είναι αυτό που μας αρέσει. Τα αφήνω στην άκρη να κρυώσει. Και όσο κρυώνει το κουλί, πάμε να χτυπήσουμε και τους κρόκους μας. Κουλί ονομάζεται ο παχύρευστος χυμός που προέρχεται από το μαγείρεμα φρούτων ή λαχανικών και χρησιμοποιείται για να ενισχύσει τη γεύση μιας γλυκιάς ή αλμυρής συνταγής. Με το που αφρατέψει καλά ο κρόκος μας, θα ρίξω μέσα και το χυμό από το λεμόνι. Προσεκτικά, δεν θέλουμε σπόρια. Αυτό είναι πολύ ζουμερό το λεμόνι, δεν θα το βάλω ολόκληρο, γιατί δεν θέλω να είναι τόσο λεμονένιο. Λοιπόν, χτυπάω ξανά. Και τώρα σιγά σιγά μέσα στους κρόκους θα προσθέσω σταδιακά το αλεύρι μου. Σιγά για να μην το πετάξει όλο έξω. Εδώ μία κουταλιά μέσα. Και θα προσθέσω και λίγο αλατάκι. Καθώς χτυπάει το μίξερ, θα προσθέσω περίπου το 1/4 της ποσότητας μαρέγκας μέσα στο μίξερ για να μαλακώσω λίγο το μείγμα μου. Οπότε πάρτε λίγο από τη μαρέγκα εδώ, προσθέστε μέσα. Τελευταία δόση, άλλη μια κουταλιά. Τέλεια.
Και σε αυτό το σημείο σταματάμε το μίξερ μας και προσθέτουμε όλη την υπόλοιπη μαρέγκα μέσα. Πάει μέσα, εδώ και εδώ και εδώ. Όπως σας είπα, αυτός είναι ο δύσκολος τρόπος. Ο εύκολος τρόπος θα ήταν απλά να χτυπήσουμε τα αυγά μας μαζί με τη ζάχαρη μέχρι που να αφρατέψει το μείγμα και να προσθέσουμε στο τέλος όλα τα υπόλοιπα υλικά. Με αυτόν τον τρόπο αφρατεύει λίγο παραπάνω το παντεσπάνι μας, η αλήθεια είναι. Με τον άλλο τον τρόπο ευκολύνουμε πάρα πολύ τη δουλειά μας. Οπότε αφήνω πάνω σας, κάντε όποιον τρόπο σας αρέσει, αλλά κοιτάξτε εδώ όγκο που έχει πάρει. Και με τον άλλο τρόπο θα πάρει όγκο, αλλά δεν θα πάρει τόσο πολύ. Κοιτάξτε εδώ, είναι σαν σε συννεφάκι. Βλέπετε, είναι ωραίο το συννεφάκι. Τώρα, ήρθε η ώρα για ψήσιμο. Αυτό που έχω κάνει είναι, έχω πάρει μία λαδόκολλα και την έχω βάλει σε ένα ταψί. Και το ταψί το έχω αλείψει με λίγο βούτυρο για να μπορέσει να κολλήσει καλά η λαδόκολλα. Τη βλέπετε, τέλεια. Ρίχνω όλο το μείγμα μου μέσα. Κάποια σημαδάκια που βλέπετε εδώ πέρα ότι έχει μείνει λίγο μαρέγκα, δεν μας πειράζει. Καλύτερα είναι να μείνει λίγο μαρέγκα παρά να ανακατέψουμε πολύ το μείγμα μας και να πέσει όγκος από το μείγμα. Οπότε ρίχνουμε όλο το μείγμα μας μέσα από το παντεσπάνι. Απλώνουμε καλά. Όλαλα. Μην φοβάστε, καθώς θα ψήνετε θα απλωθεί και λίγο παραπάνω. Αλλά έχει ελάχιστο αλεύρι. Καταλαβαίνετε, το παντεσπάνι ουσιαστικά είναι ένα κέικ με βάση τα αυγά. Μην φοβάστε ότι θα μυρίζει αυγό, δεν υπάρχει περίπτωση να μυρίζει με τίποτα. Οπότε, ήρθε η ώρα για ψήσιμο, 15 λεπτά στους 180 βαθμούς και 16 και 17 να τα αφήσετε, δεν πειράζει. Ανοίγουμε το φούρνο, κλείνουμε το φούρνο γρήγορα, πολύ γρήγορα, γιατί άμα ανοίξουμε το φούρνο για πάρα πολλή ώρα, καταλαβαίνετε ότι στα 15 λεπτά δεν θα είναι έτοιμο, θα χρειαστεί 20 και 25. Οπότε, προθερμασμένος ο φούρνος στους 180 βαθμούς, ανοίγουμε γρήγορα, βάζουμε μέσα στο παντεσπάνι, ψήνουμε για 15-16 λεπτάκια και μόλις είναι έτοιμο, βγάζουμε και αφήνουμε να κρυώσει. Και το παντεσπάνι μας έχει κρυώσει και είναι έτοιμο. Κοιτάξτε εδώ. Τέλειο. Οπότε πολύ εύκολα το ξεφορμάρουμε. Και τώρα, λίγο βοηθήστε εδώ πέρα. Τραβήξτε λίγο το χαρτάκι για να μπορέσει να αρχίσει να ξεφορμάρει. Εδώ. Και μπορώ να σας βοηθήσω σε ένα πρόβλημα που ίσως να αντιμετωπίσετε. Μπορεί να φτιάξετε το παντεσπάνι και να αργήσετε να φτιάξετε την τούρτα. Οπότε το παντεσπάνι τι θα κάνει, θα ξεραθεί. Ή μπορεί να έχετε παραψήσει λίγο παραπάνω το παντεσπάνι. Για να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, η λύση είναι πάρα πολύ απλή. Παίρνετε μία πετσέτα, την απλώνετε πάνω από το παντεσπάνι, έτσι όπως είναι. Θα πάρω λίγο νεράκι εδώ. Και θα νοτίσω λίγο την πετσέτα μου από πάνω με νεράκι. Ίσα-ίσα, βλέπετε. Δεν χρειάζεται πολύ νερό. Εδώ. Τώρα όμως, για να περάσει η υγρασία μέσα, αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι τι? Να το τυλίξουμε μαζί με την πετσέτα. Οπότε με αυτόν τον τρόπο και το συντηρούμε στην άκρη χωρίς κανένα πρόβλημα, χωρίς να ξεραίνει το παντεσπάνι και πάμε να ετοιμάσουμε τη βουτυρόκρεμά μας. Η βουτυρόκρεμα θα είναι ενιαία και για μέσα και για έξω, δεν χρειάζεται να φτιάξουμε δύο διαφορετικές και τα πράγματα είναι πολύ απλά. Θα φτιάξουμε μία βουτυρόκρεμα, οπότε τι χρειαζόμαστε πρωτίστως? Αρέσει πολύ ο γάτος. Θέλουμε βουτυράκι και θέλουμε βούτυρο καλό. Όσο πιο ποιοτικό το βούτυρο, τόσο πιο ποιοτική η βουτυρόκρεμα. Βέβαια, η αλήθεια είναι πως αυτή η συνταγή γίνεται και με μαργαρίνη, σε περίπτωση που θέλετε να ρωτήσετε, που είναι πιο οικονομική. Αλλά εμένα μου αρέσει το βούτυρο σε αυτή τη συνταγή. Σε κάποιους αρέσει περισσότερο μαργαρίνη, τα αφήνω πάνω σας. Απλά αυτό που δεν θέλω να κάνετε είναι να πάρετε μαργαρίνη soft. Εντάξει, γιατί μετά το αποτέλεσμα της τούρτας βγαίνει πάρα πολύ μαλακό, μαλακώνει πολύ η τούρτα και γενικά γίνεται και είναι κάτι που δεν θέλουμε. Οπότε, βάζω το βούτυρο μέσα στο γκάδο του μίξερ και θα προσθέσω μέσα την άχνη ζάχαρη. Χτυπάμε πολύ καλά μέχρι που να αφρατέψει η βουτυρόκρεμα μας. Λοιπόν, και σε αυτό το σημείο θέλω να ελέγξετε τη βουτυρόκρεμά σας. Πρέπει να είναι αρκετά μαλακή για να μπορέσετε να την απλώσετε, να στήσετε το γλυκό σας. Τέλεια. Άρα, πολύ προσεκτικά βάζουμε μέσα στη μαρμελάδα μας το κουλί μας. Πείτε το όπως θέλετε. Είναι της μόδας να λέμε όλα πια κουλί. Οπότε θα το πω κουλί. Λοιπόν, οπότε ανακατεύουμε λίγο εδώ. Τέλεια. Λοιπόν, και δεν ανακατεύουμε άλλο. Αφήνουμε το υπόλοιπο χτύπημα να το κάνουμε στο χέρι. Παίρνουμε μία μαρίζ και προσεκτικά δένουμε τα υλικά. Πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και να ανακατέψουμε όσο πρέπει. Θα έχει αυτή την υφή που έχει μέσα το σίκο όταν το ανοίγουμε, αλλά δεν μας πειράζει, αυτό ακριβώς θέλουμε να κάνουμε στην τούρτα μας. Τώρα, πάμε πίσω στο παντεσπάνι, εδώ, και το ανοίγουμε.
Πολύ προσεκτικά βγάζουμε τη λαδόκολλά μας. Δεν θέλουμε να κουπεί το παντεσπάνι. Και κοιτάξτε τι θα κάνουμε. Θα πάρουμε την περισσότερη βουτυρόκρεμα που υπάρχει στο μείγμα, εδώ, τα raspberries, και θα την απλώσουμε πάνω στο παντεσπάνι μας. Εδώ. Εδώ πέρα μπορούμε να προσθέσουμε λίγα μούρα, ίσα ίσα να υπάρχουν. Θα ρίξω λίγα raspberries, λίγα blackberries, όλαλα. Ένα βάλω και κάμια φραουλίτσα, ρε παιδιά. Ευχαριστώ πάρα πολύ που με αφήνεις να βάλω φραουλίτσα στο γλυκό μου. Είσαι τόσο καλός. Ελεύθερο. Λοιπόν, να τις κόψω όμως τα τέσσερα. Εδώ και εδώ και εδώ. Αυτός είσαι. Τώρα, όπως είναι, θα πάρω και θα χωρίσω το παντεσπάνι μου στα τρία. Εδώ και εδώ. Και έτσι όπως είναι, κοίταξε τι θα κάνω. Αρχίζω και τη λίγο ρουλάντ το ένα παντεσπάνι. Εδώ. Και έτσι όπως τη λίγο το ένα ρουλάντ, βάζω το άλλο εδώ και τη λίγο άλλο ένα. Και έτσι όπως τη λίγο και το τελευταίο. Και βλέπετε ότι είναι αρκετά ρουστικ, αλλά δεν μας πειράζει. Τώρα, με κουτάλι, με σπάτουλα, θα χρησιμοποιήσω και τα δύο. Λοιπόν, εδώ πέρα χρειαζόμαστε κουταλάκι και ουσιαστικά θα πάρουμε τη βουτυρόκρεμα, θα τη ρίξουμε παντού, εδώ, και σιγά σιγά με ένα κουταλάκι θα πάμε γύρω γύρω από την τούρτα, εδώ. Πιστέψτε μου, στο τέλος θα φανεί πάρα πολύ ωραίο το αποτέλεσμα. Τώρα φαίνεται λίγο παράξενο και νομίζετε ότι κάτι λάθος έχουμε κάνει. Ουσιαστικά δεν το έχουμε κάνει και τέλειο, αλλά θα βγει τέλειο γιατί το όλο γλυκό στηρίζεται στο γεγονός ότι η τούρτα μας δεν θα μοιάζει τέλεια. Λοιπόν, ανακατεύω και όλο το υπόλοιπο εδώ. Σε περίπτωση που αναρωτιέστε αν μπορείτε την ίδια συνταγή να την κάνετε με φράουλες, μπορείτε. Τα raspberries σχετικά είναι δυσέβρετα. Γύρω-γύρω παίρνουμε τη βουτυρόκρεμα, καλύπτουμε την τούρτα μας. Και μόλις καλύψουμε την τούρτα μας, θα ρίξουμε μπόλικα φρούτα από πάνω. Ξαναλέω ότι είναι μία ρουστίκ τούρτα. Και βέβαια τις φράουλες. Λίγα φλαράκια από δυόσμο. Και πάμε να κόψουμε κομμάτι, να δούμε πώς είναι από μέσα. Αυτό πρέπει να το δείτε. Νομίζω ότι έκοψα μεγάλο κομμάτι. Δεν πειράζει όμως. Συνήθως τα παντεσπάνια είναι έτσι και η γέμιση είναι οριζόντια. Τώρα είναι κάθετα όλα και με αυτόν τον τρόπο παίρνει γέμιση περισσότερη και σε περισσότερα σημεία από οποιαδήποτε άλλη τούρτα. Είναι φανταστική και πάρα μα πάρα πολύ ιδιαίτερη. Για την τούρτα raspberries. Φτιάχνουμε πρώτα το κουλί. Βάζουμε σε ένα τηγάνι τα raspberries και τη ζάχαρη και σιγοβράζουμε ανακατεύοντας συνεχώς μέχρι να λιώσουν. Για το παντεσπάνι, βάζουμε στον κάδο του μίξερ τα ασπράδια, τη μισή ζάχαρη, το αλάτι και χτυπάμε μέχρι να γίνουν μαρέγκα. Στον ίδιο κάδο του μίξερ, βάζουμε τους κρόκους, την υπόλοιπη ζάχαρη, τη βανίλια, το ξύσμα από το λεμόνι και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Ρίχνουμε το χυμό από το λεμόνι, σιγά σιγά το αλεύρι, το αλάτι, 1/4 από τη μαρέγκα και συνεχίζουμε να χτυπάμε. Εκτός μίξερ, προσθέτουμε την υπόλοιπη μαρέγκα και ανακατεύουμε με μία μαρίζ μέχρι να γίνει ένα ομοιογενές μείγμα. Απλώνουμε μία λαδόκολλα σε ένα βουτυρωμένο ταψί, ρίχνουμε το μείγμα από το παντεσπάνι, το ψήνουμε σε προθερμασμένο φούρνο στους 180 βαθμούς για 15 λεπτά και το αφήνουμε να κρυώσει. Έπειτα το ξεφορμάρουμε, το καλύπτουμε με μία πετσέτα, τη ραντίζουμε με λίγο νερό και τυλίγουμε το παντεσπάνι μαζί με την πετσέτα σε ρολό. Για τη βουτυρόκρεμα, βάζουμε στον κάδο του μίξερ το βούτυρο σε κομμάτια, την άχνη ζάχαρη και χτυπάμε μέχρι να φρατέψουν. Προσθέτουμε το κρύο κουλί, συνεχίζουμε να χτυπάμε για λίγα δευτερόλεπτα και εκτός μίξερ ανακατεύουμε με μία μαρίζ. Ξετυλίγουμε το παντεσπάνι, αφαιρούμε την πετσέτα και τη λαδόκολλα και απλώνουμε τα 2 τρίτα από τη βουτυρόκρεμα. Προσθέτουμε τα μισά φρέσκα raspberries, λίγα blackberries και φράουλες. Κόβουμε το παντεσπάνι κατά μήκος σε 3 κομμάτια.
Τυλίγουμε και τα τρία κομμάτια μαζί το ένα μέσα στο άλλο μέχρι να γίνει ένα μεγάλο ρολό. Καλύπτουμε με την υπόλοιπη βουτυρόκρεμα όλη την τούρτα. Στολίζουμε με τα μούρα και τις φράουλες, γαρνίρουμε με φύλλα δυόσμου, κόβουμε σε κομμάτια και σερβίρουμε. Ο Παντεσπάνι τέλειο. Πολύ ανάλαφρο, ωραίο, με όλες τις υφές. Καλοκαιρινό. Καλοκαιρινό. Ευχαριστώ πολύ. Και... Άντε μια τελευταία να πηδείς εσύ. Θα το πάρω όλο. Η τούρτα είναι πάρα πολύ νόστιμη, πάρα πολύ καλοκαιρινή και είναι μια τούρτα πιο ρουστική από τις άλλες που έχουμε συνηθίσει. Δεν είναι τόσο γκουρμέ στημένη, αλλά νομίζω ότι μπορεί πραγματικά να κερδίσει τους πάντες και είναι μια τούρτα που πρέπει οπωσδήποτε να δοκιμάσετε.